τα δύο χρυσά μετάλλια, όπως είπα και πριν, για μένα δεν μου είναι τόσο ευχάριστα να το πω, γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ το σύνολο, η ομάδα μας, γιατί είμαστε μια οικογένεια με τα παιδιά και αυτό που καταφέραμε είναι να καταλάβουμε την 8η θέση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικότερα όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μας και μας στηρίζει και εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα και μας περιμένετε. Ήταν μια απίστευτη διοργάνωση, μια ακόμα πολύ καλή εμπειρία. Ένα πολύ δυνατό τεστ για τον μεγάλο μας στόχο που είναι οι Παραλυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο. Πήγαν όλα αρκετά καλά. Θυμίζω ότι έχουμε δώσει το όνομα του Δημοσένη Μιχαλετζάκη στο δημοτικό μας κολυμβητήριο και θα γίνει μια τελετή, νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο, ώστε να αποδώσουμε και τυπικά, ουσιαστικά, την τιμή αυτή που αρμόζει αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή, τον Δημοσένη τον Μιχαλετζάκη, ο οποίος, όπως είπα, κέρδισε 2 χρυσά μετάλλια και μας έκανε για ακόμη μια φορά περήφανος. Φυσικά, τιμές αξίζουν και στον Δημήτρη Καρυπίδη, ο οποίος και αυτός σημείωσε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και μας έδωσε και αυτός περηφάνεια. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Αξίζουν πολλά φυσικά για την προετοιμασία των αθλητών γενικότερα. Πώς αισθάνεστε για αυτή την κατάκτηση του αθλητή του οποίου, τον οποίο προπονείτε εδώ και καιρό και πότε ξεκινάει η προετοιμασία για τους επόμενους στόχους? Το κάθε αποτέλεσμα είναι απλά ένα αποτέλεσμα της δουλειάς. Η επιτυχία έρχεται ή δεν έρχεται. Υπάρχουν μερικές φορές επιτυχίες μεγάλες, υπάρχουν μερικές φορές επιτυχίες μικρότερες. Αλλά αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά τα παιδιά όλα που αγωνιστήκαν εκεί στο Δουβλίνο είναι ότι πρώτον η κολύμβηση στα ΜΕΑ σε επίπεδο εθνικής ομάδας είναι ακόμη ένα ζωντανό κλαδί στον κορμό του δέντρου του αθλητικού. Το δεύτερο είναι ότι η τεχνογνωσία, έχουμε πολύ καλό υλικό πλευράς αθλητών και προπονητών και τεχνογνωσία υπάρχει και αυτά τα παιδιά μόνο μέλλον μπορούν να έχουν. Πώς αισθάνεσαι για τους επόμενους στόχους και φυσικά τις επόμενες προπονήσεις που σε περιμένουν? Σίγουρα όταν τελειώνεις μια σεζόν και είναι επιτυχημένη, σου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσεις ακόμη δυνατότερα. Βέβαια μπορεί να έρθουν πάρα πολλές αναταράξεις και εμπόδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα παρατάμε, γιατί κατά την άποψή μου κάθε εμπόδιο πρέπει να βγαίνει σε καλό και είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Μας έλειψε η Ελλάδα, μας έλειψε η πόλη μας. Στο Δουβλίνο είχε αρκετό κρύο και έβρεχε συνέχεια. Θέλουμε πολύ να γυρίσουμε πίσω, να είμαστε κοντά σας. Συνεχίζουμε σε λίγο καιρό πάλι τις προπονήσεις και όπως είπα πριν βλέπουμε μόνο Τόκιο από εδώ και πέρα. Είναι τόσο κοντά, πέρασε πολύ γρήγορα ο καιρός μετά το Ρίο. Και το μυαλό μας είναι μόνο εκεί. Η χώρα μας κατάφερε να έρθει 8η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ξεπερνώντας πραγματικά κολοσσούς ομάδων. Ανέδειξε το πόσο ποιοτική είναι η κολύμβηση για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας για άλλη μια φορά. Ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες συμμετοχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και επειδή όλα αυτά, ξέρετε, έχουν μία σειρά, ήταν πραγματικά μία πάρα πολύ καλή αρχή για τα επόμενα δύο μεγάλα ραντεβού του χρόνου στη Μαλαισία, στο Παγκόσμιο. Και φυσικά το πολύ μεγάλο ραντεβού που είναι στο Τόκιο σε 2 χρόνια. Δείξαμε ότι είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση. Είδαμε καινούργια παιδιά από την κολύμβηση να μπαίνουν σιγά σιγά και αυτά στον υγρό στίβο και σε διεθνείς επιτυχίες. Πιστεύω ότι πραγματικά πήγαν όλα εξαιρετικά.